Καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα επεισόδιο του Cosmo Mermaid. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Assassin's Creed, το Odyssey. Είναι το 11ο μέρος του Assassin's Creed, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με την Οδύσσεια την οποία γνωρίζουμε. Είναι μια προσωπική Οδύσσεια της Κασάνδρας και του Αλέξιου. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να ξαναβρούνε την οικογένειά τους και να ξεσκεπάσουν μια κακοήθη σέκτα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά side missions, πάρα πολλά twist στην ιστορία και όλα αυτά με μια σειρά επιλογών την οποία κάνουμε, η οποία επηρεάζει άμεσα το story και έτσι έχουμε 9 διαφορετικά τέλη. Έχετε την επιλογή να παλέψετε είτε με τη μία πλευρά είτε με την άλλη πλευρά. Το παιχνίδι μπορείτε να το παίξετε σε δύο mode. Το ένα με τα quest marks τα οποία εμφανίζονται αυτόματα στον χάρτη και με το free exploration που σημαίνει ότι ρωτώντας πας στην πόλη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει καθόλου multiplayer σε αντίθεση με το Origin που κάποιες φορές μπορούσες να παίξεις με τον Bike ή με την Aya. Eagle Vision όπως το Origin με τύπου Xenu θα υπάρχει. Υπάρχουν ναυμαχίες τύπου Black Flag, αν και στο Black Flag ήταν λίγο καλύτερες. Draw distance σαν να είσαι σε διακοπές. Crafting μαζεύοντας διάφορα τομάρια. Fast travel και map υπάρχουν κάποια μικρά bugs τα οποία θα λυθούν με τα επόμενα πατσάκια τα οποία θα βγουν. Armies gather on the battlefields. Squalls swirl on hostile waters. Στο παιχνίδι έχετε 3 abilities. Hunter, Assassin και Warrior. Τώρα, οι ιστορικές ανακρίβειες είναι πάρα πολλές. Και δεν θα μιλήσω μόνο για το κομμάτι Θεσσαλονίκη-Θεσσαλόνια, που ούτως ή άλλως, γενικότερα και στο Hollywood και στα games, ό,τι έχει να κάνει με ελληνική μετάφραση, θυμίζει λίγο Γαβριέλα από τη Ζήνα. Γεια σου καλημέρα, γεια σου καληνύχτα, γεια σου καληνότσες. Μια μεγάλη ιστορική ανακρίβεια είναι ότι το νησί του Οδυσσέα είναι η Κεφαλονιά. Παιδιά, η Ιθάκη δεν είναι η Wonderland ή η χώρα του ποτέ. Είναι ένα μικρό νησί στο Ιόνιο που έχει μόνο μισή ώρα απόσταση από την Κεφαλονιά. Και τυχαίνει να είναι και ο τόπος καταγωγής μου. Τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα νέα του DLC. Μέχρι πρότινος, ο Αλέξιος και η Κασάνδρα μπορούσαν να κάνουν σχέσεις με non-player characters μέσα στο παιχνίδι. Με το νέο DLC όμως δυστυχώς, η ιστορία έγινε λίγο πιο κατευθυνόμενη στα τέλη και έτσι μπορούν να κάνουν σχέσεις μόνο με το αντίθετο φύλο, προκαλώντας την οργή πολλών. Η Ubisoft λοιπόν γι' αυτό το λόγο ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι θα προσπαθήσει να φτιάξει το story μαθαίνοντας από τα λάθη της. Και τέλος, μια χρήσιμη συμβουλή. Αν θέλετε να έχετε ένα ηρωικό τέλος στην ιστορία σας, προτείνω να διαλέγετε quest οι οποίες να μην έχουν τόσο πολύ φόνους και κλοπές και κάποιοι τυχεροί από εσάς, αν είστε γενναιόδοροι με τους ζητιάνους, ίσως για εσάς να υπάρχει μια ευχάριστη έκπληξη.